κοινωνικότητα της Ελλάδας και πώς τη συναντάμε και στον πολίτη και στον νόμο, μιας και ήσασταν τότε στην ομάδα που έκανε τον ιστορικό νόμο 1650, το πλαίσιο, το ο οποίος πρέπει να πούμε ότι έχει μνημονευτεί από πολλούς ότι ήταν πρωτοποριακός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και εννοείται ευρύτερα. Ήταν μια πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια. Ναι, ναι, και ναι. Υπό μία έννοια στην ουσία προηγείτο της οδηγίας για την Natura, γενικώς είχε αυτό που θα λέγαμε προηγείτο τότε η χώρα μας στο επίπεδο νόμου. Αλλά ναι, στο επίπεδο πράξης η χώρα μας έχει πρόβλημα. Είναι και κάτι άλλο. Ένας νόμος για να εφαρμοστεί πρέπει να συνοδευτεί με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Mm. Δηλαδή ο νόμος βάζει ένα πλαίσιο που πρέπει να γίνει συγκεκριμένο, λεπτομερές πρόγραμμα. Να εξειδικευτεί από την εκτελεστική εξουσία. Ακριβώς. Και αυτό έγινε μερικά μόνο. Γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ πλήρως ο νόμος πλαίσιο του περιβάλλον. Ναι. Εδώ λοιπόν θέλω να σημειώσω ότι επίσης έχετε μια άλλη ιδιότητα. Είχαμε μνημονεύσει το παρελθόν τις ιδιότητές σας. Είχατε θητεύσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε διευθύνσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχατε θητεύσει στο ΠΕΧΟΔΕ προηγουμένως, ναι, στην ομάδα. Πριν φύγω, συμμετείχατε Ευρωπαϊκή στην ομάδα που διαμόρφωσε το νόμο πλαίσιο. Και θέλω επίσης να μνημονεύσω ότι τώρα λειτουργείτε, διδάσετε στο μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου στο Βιολογικό. Συνεργάζομαι. Είσαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΠΑ, ναι. Και επίσης είσαστε σε δύο ΜΚΟ στους νομικούς περιβάλλοντος. Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος. Ναι. Και επίσης σε μια διεθνή, την Intensynergy, που είναι ενεργοποιητή. Και σαν εκπρόσωπός της είσαστε στο γνωμοδοτικό, είπαμε, του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας. Του Εθνικού, ναι, Συμβουλίου Χωροταξίας. Ναι. Συνεπώς ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας για τα θέματα χωροταξίας. Καθώς θα έλεγα ότι στη χώρα μας έχουμε πρόβλημα στην αποδοχή και στο διάλογο και στην προβλεπτικότητα των σχεδίων, των χωροταξικών σχεδίων. Έχουμε δηλαδή ένα πρόβλημα που στην περιφέρεια εσείς μπορεί να μην το ζείτε γιατί το προσλαμβάνετε ακαδημαϊκά το θέμα. Βλέπουμε ένα χωροταξικό σχεδιασμό, όχι μόνο για το περιβάλλον, γενικά, που χωροθετεί δράσεις υφιστάμενες, δηλαδή χωροθετεί πάνω στο υφιστάμενο νέες προοπτικές, δεν προβλέπει, δεν αλλάζει καταστάσεις, δεν επαναδιαπραγματεύεται, δεν αναστοχάζεται. Ένα μέρος. Και το δεύτερο μέρος έχουμε τριβές, ναι, με τοπικές κοινωνίες. Παράδειγμα, χωροταξικό για τις ανανεώσιμες τις πηγές. Υπερβολές από πλευράς χωροταξίας, από πλευράς Υπουργείου ή ξέρω εγώ για τις άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό. Έχουμε προς τριβές ή για τη χωροταξία για τα απόβλητα. Ναι. Οπωσδήποτε. Καταρχήν, κύριε Ζήση, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε χωροταξικά. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει γενικό χωροταξικό σχέδιο, ενώ υπήρχαν στο παρελθόν, είχαν εκπονηθεί χωροταξικά σχέδια, τα οποία είχαν μείνει σε σεντάρια. Έχουμε και κτηματολόγια, οπωσδήποτε, και δασικούς χάρτες και όλα αυτά τα οποία λείπουν και είναι απαραίτητο να υπάρξουν. Αναφέρατε τις τριβές, οπωσδήποτε υπάρχουν και οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια να εκφραστούν όλοι οι φορείς σε κάθε υπόψη, κοινωνία, στην κοινωνία. Γιατί και έχουμε να την εντύπωση, πες, τίποτε και να λαμβάνετε υπόψη. Δεν θα πάρουμε. Και να λαμβάνετε υπόψη. Και αναφέρατε συγκεκριμένα το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και νομίζω πραγματικά ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία τώρα που περνούν, όπως λέμε, τα χωροταξικά, να ενισχύσουμε σε η οικονομία οικογένειας πλέον, στα σπίτια την ανανεώσιμη πηγή. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και πράγμα δεν υπήρχε το οποίο πιστεύω πρόβλεψη ότι στον θα νόμο. Είναι και το καλύτερο από κάθε στην πλευρά. Στην αναπτυξιακή διάσταση του νόμου δεν υπήρξε ιδιαίτερη πρόβλεψη για τον καταναλωτή. Δεν να υπάρχει, παρότι που θα έγινε πρόταση από το Συμβούλιο που γνωμοδοτεί. Για και, το και εμείς χωροταξικό. Σαν ΜΚΟ είχαμε κάνει αυτές, ναι, προτάσεις σαν Πανελλήνιο Δίκτυο και άλλοι φορείς, ακριβώς την ίδια κατεύθυνση. Ακριβώς. Με σας, αλλά δεν υπήρξε πρόβλεψη. Ακόμα δεύτερο, όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί το, ναι, τελικό κείμενο. Και ας ελπίσουμε ότι εκεί εδώ, θα υπάρξει. Να το έχετε υπόψη σας και από μεριάς τοπικής κοινωνίας, μιας και είσαστε παράγοντας διαβούλευση και γνωμοδότησης, να το έχετε υπόψη σας ότι εδώ έχει μια σημειακή υπερφόρτωση, παράδειγμα, από την Ήτη μέχρι την Όθρη στη Δυτική Φθιώτιδα περνώντας από την Φριστό και σε άλλα σημεία, σε σημείο δηλαδή βομβαρδισμού
της κατάστασης, δεν λέει κανείς να μην υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές. Ναι. Αλλά δεν λέει να τις μαζέψει σε ελάχιστα σημεία στην Ελλάδα. Δεν φυσάει μόνο εδώ ο άνεμος. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε δίκιο και γι' αυτό πιστεύω ότι η ήπια μορφή, όπως είναι η ηλιακή ενέργεια, που είναι ακόμα πιο ήπια από την αιωλική ενέργεια, σε επίπεδο του κάθε σπιτιού θα έπρεπε εκεί να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Παράδειγμα, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, που δεν έχουν τη δική μας ηλιοφάνεια, δίνουν κίνητρα στον ιδιώτη. Ενώ αυτή τη στιγμή αυτό που ελπίζουμε εμείς ότι που θα γίνει, πρέπει να τροποποιηθεί ο ΓΟΚ, ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, ώστε να δίνει κίνητρα στον πολίτη, που αυτή τη στιγμή είναι αποτρεπτικό. Όπως κίνητρα της γεωθερμία. Βεβαίως. Αν θελήσω εγώ να βάλω ένα ηλιακό συλλέκτη, πρέπει να κάνω μια μελέτη ενεργειακή του σπιτιού, να πάρω άδεια από την πολεοδομία. Θεωρείται επιτίδευμα, πρέπει να ανοίξω στο ΤΕΒΕ κάποια βιβλία. Δηλαδή είναι πραγματικά αποτρεπτικό. Ενώ το αντίθετα θα έπρεπε να είναι έτσι, που ο καθένας μας να στρέφεται εκεί και θα ήταν και ένα όφελος για την Ελλάδα γενικότερα, διότι θα μειωνόταν και η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Πολύ σωστά. Λοιπόν, είναι η στιγμή για παρεμβάσεις, θα ναι, έλεγα. Και πρέπει και καλό είναι να δείτε σαν συμβούλιο γνωμοδοτικό για την χωροταξία, για το χωροταξικό, να δείτε κι εσείς να κάνετε μια διαβούλευση ή να σας αναζητήσουν. Είναι ευθύνη και των παραγόντων, δηλαδή οι νομαρχίες, οι δήμοι, η κοινωνία των πολιτών, να σας αναζητήσει και να σας γνωστοποιήσει και τις δικές σας, τις δικές της θέσεις. Βεβαίως. Και εσείς βέβαια πολύ σωστά προσανατολίζετε σε αυτή την λογική που είπατε προηγουμένως, ότι πρέπει να πάμε σε μικρή κλίμακα στα ενανώσεις. Και πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να αποκτήσουμε χωροταξικά, όχι να συνεχίσουμε να είμαστε χωρίς, αλλά σαφώς, ναι, να σαφώς όλα αυτά να. Αλλά και χωροταξικά που να, είναι, να έχουν προβλεπτικότητα και αναστοχασμό. Και να βλέπουν στο μέλλον. Ναι. Οπωσδήποτε. Ωραία. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η κουβέντα που κάνουμε το χωροταξικό, γιατί πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς από την περιφέρειά μας, σε όλη την περιφέρεια. Το χωροταξικό παράδειγμα για την ενέργεια, ένα τεράστιο θέμα, γιατί πολλοί ξαναφέρουν τον άνθρακα, επιχειρηματικά μεγάλα συμφέροντα, και πιέζουν ασφυκτικά. Είναι η εποχή και της ενέργειας, και αυτό έρχεται σε αντίθεση με θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Πραγματικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι αυτό, ναι, το οποίο θα πρέπει να στραφούμε αναμφίβολα. Λοιπόν, διότι ο άνθρακας, όπως λέτε, σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Ακριβώς. Τα... Και έχει και ρήπους, έχει μεταφέρει και ακόμη και θα έλεγε κανείς και βγάζει στην ουσία, στην επιφάνεια και τον παράγοντα του ραδιενεργού μόλυνσης από άλλες πλευρές κτλ. Λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσουμε, κυρία Καλή Αντωνίου, για το θέμα της κατάστασής μας, ποια είναι η κατάσταση της χώρας μας, αν θα την αποτιμούσε ένας εμπειρογνώμονας, γύρω από τη νομική συμμόρφωσή της. Όχι προς, ναι, με βάση τους κανονισμούς αν βγάζουμε ή με βάση τις οδηγίες αν βγάζουμε εφαρμοστικό πλαίσιο. Τι κάνουμε μετά στο εφαρμοστικό πλαίσιο. Πόσο πραγματικά στην πράξη εφαρμόζεται, ναι, θέλετε να πείτε. Είναι, όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, το ευαίσθητο σημείο σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Η εφαρμογή σε όλα, είπαμε, είναι σε όλα, είναι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς αισθανόμαστε ότι πρωτοτυπούμε. Δεν πρωτοτυπούμε. Οπωσδήποτε η διοίκησή μας δεν είναι ακόμα σε ένα επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Όμως η εφαρμογή της νομοθεσίας, απόδειξη ότι είναι πρόβλημα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, είναι ότι το αναφέρουν ήδη σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν το υπαριθμόν ένα πρόβλημα, πώς θα εφαρμόσουμε στην πράξη αυτή την νομοθεσία. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει νομικό πλαίσιο, έχει ευρύτατο νομικό πλαίσιο και τόσο ευρύ, τόσες πολλές διατάξεις που είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να τις, συγκεντρώσουμε και να τις κωδικοποιήσουμε. Αυτό είναι και μια υπόσχεση του Υπουργού Περιβάλλοντος, ότι με το νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το ΕΣΠΑ, θα γίνει κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Είναι απαραίτητο, διότι για να εφαρμοστεί μια νομοθεσία πρέπει να είναι απλά γραμμένη και εύκολο να εφαρμοστεί. Όταν λοιπόν έχουμε ένα κυκαιώνα διατάξεων, που η μία διάταξη εν μέρη τροποποιεί την προηγούμενη, διότι κάθε καινούργια διάταξη, λέει, κάθε διάταξη που αντίκειται στο παρόν καταργείται. Αλλά ποια ακριβώς διάταξη αντίκειται στο παρόν, δεν το βλέπουμε συχνά
στις διατάξεις μέσα. Ναι, στο τέλος αποφαίνεται υπάρχει το Συμβούλιο Επικρατείας. Ένα, ναι, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε να φτάσουμε στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο. Υπερφορτώνεται για να, διαδικασία, ναι. Θα πρέπει λοιπόν να κωδικοποιήσουμε καταρχήν την νομοθεσία, να γίνει πιο εύχρηστη, πιο καθαρό το τι ισχύει, διότι υπάρχουν διατάξεις από το 67 που συνεφαρμόζονται με διατάξεις σημερινές. Το πρώτο βήμα είναι να έχουμε λοιπόν μια νομοθεσία κωδικοποιημένη. Το δεύτερο είναι, πιστεύω, να έχουμε μια διοίκηση ανάλογη των προβλημάτων, δηλαδή σαφώς χρειάζεται μια ενίσχυση και η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, από τον Δήμο, την Ομαρχία, την Περιφέρεια και το Υπουργείο. Και στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε όλους τους φορείς ευαισθητοποιημένους και ενήμερους για να μπορέσουν όλοι μαζί να συνδράμουν. Και βέβαια, αν το δούμε λίγο σε βάθος χρόνου, κύριε Ζήση, πιστεύω ότι η μεγάλη επένδυση για να εφαρμοστεί η πολιτική για το περιβάλλον και η νομοθεσία είναι η νέα γενιά. Είναι εκεί που πρέπει να στρέψουμε πιο πολύ το ενδιαφέρον και να καταλάβει σαν περιβαλλοντική, δεν θα είναι, γενικότερα ευαισθητοποίηση θα έλεγα. Κάποια παραδείγματα που έχουμε από το σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το τι ρόλο έπαιξαν έτσι κάποιες προσπάθειες ενημέρωσης είναι εντυπωσιακά. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, στην Σαραγώσα, αποφάσισαν να καταγράφουν απλώς την κατανάλωση νερού. Mm-hmm. Με μηχανισμό το οποίο έδωσε ο Δήμος. Από την καταγραφή και μόνο αυτή, που είχε το κάθε νοικοκυριό στο σπίτι του τη δυνατότητα να καταγράφει πόσο ακριβώς κατανάλωνε, μειώθηκε πάρα πολύ κατανάλωση νερού. Εμείς έχουμε ρολόγια εδώ. Ναι, δεν είναι τα ρολόγια. Αλλά είναι δεν τα κοιτάει κανένας μας, τα κοιτάει ο ελεγκτής. Μια καμπάνια που ξεκινάει. Που κάνεις, ας πούμε, και που κοιτάς, ακριβώς, και βλέπεις μέρα, το πόσο καταναλώνεις. Δηλαδή η συνειδητοποίηση του πόσο καταναλώνω είχε σαν αποτέλεσμα δραματική μείωση της κατανάλωσης. Ή στη Γαλλία πάλι για το νερό, μια και αναφέραμε μια καμπάνια που έγινε το 2006 το καλοκαίρι από την τηλεόραση με το «Θα έχουμε νερό για το μέλλον», είχε σαν αποτέλεσμα 90% των Γάλλων να πούν ότι το σκέφτηκαν πολύ σοβαρά και μείωσαν την κατανάλωση. Δηλαδή, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι πολύ σημαντικό και οπωσδήποτε όσο μπορούμε προς τη νέα γενιά. Εκεί εμείς να είναι εδώ ο στόχος. Καταβρέχουμε δρόμους, καταβρέχουμε όλα, αισθανόμαστε και καθαρή έτσι. Δεν υπάρχει το πραγματικό κόστος του νερού, δεν το έχουμε αποτιμήσει ποτέ. Η νέα οδηγία πλαίσιο για τα νερά που εφαρμόζεται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή της το 2015 για πρώτη φορά κοστολογεί το νερό. Θα πρέπει από το 2012 να κοστολογήσουμε το νερό. Εκεί θα δούμε λοιπόν πόσο πραγματικά κοστίζει. Αν υπολογίσουμε ότι 84% του νερού πάει στην αγροτική οικονομία και από αυτά ένα 50% θεωρείται ότι κατασπαταλάται, διότι ο τρόπος που ποτίζουμε, για παράδειγμα, δεν είναι ο στάγδιν που το αναφέρεται και στο βιβλίο σας, το πράσινο επιχειρήν, αλλά είναι αυτό που βλέπουμε το καλοκαίρι που πετάγεται το νερό και το μισό εξατμίζεται, καταλαβαίνουμε πόσο σπατάλι κάνουμε στους πόρους. Αυτά τα περιβόητα κανονάκια και τα ακριβώς. Διάφορα. Πόσο σπατάλι κάνουμε στους πόρους. Επομένως, να φαίνεται κιόλας στον αέρα. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να, κυρία Αγκαλία, θέλουμε να δούμε όμως και ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών πλέον και των ΜΚΟ. Ναι. Επειδή έχετε την ιδιότητα και του νομικού και από την άλλη μεριά του ανθρώπου που είναι εκφραστής μη κυβερνητικών οργανώσεων και μάλιστα με ειδικό αντικείμενο στο πλαίσιο του δικαίου και της διεθνούς συνεργασίας. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε την εικόνα σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα μας σαν ΜΚΟ. Η χώρα μας έχει σημαντικά μη κυβερνητικούς οργανισμούς νομίζω και σε περιφερειακό επίπεδο και συμμετέχοντας σε διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται όλο και πιο κατανοητό ότι τα προβλήματα πλέον είναι τόσο σύνθετα που αν κανείς θέλει να ενεργοποιηθεί και πραγματικά να συμβάλλει στην επίλυσή τους, είναι καλό να οργανωθεί σε κάποιους φορείς, είτε είναι καθαρά επιστημονική είτε είναι γενικότερα μη κυβερνητική, διότι μέσα από εκεί θα έχει την αναγκαία πληροφόρηση και τη δυνατότητα να συμβάλλει
στην επίλυση των προβλημάτων. Δεν είχαμε την παράδοση που είχαν άλλα ευρωπαϊκά ή βόρειο-ευρωπαϊκά κράτη που μη κυβερνητικοί οργανισμοί είχαν λάβει σημαντικό ρόλο και συνεργάζονται με το δημόσιο σαν ισότιμοι συνεργάτες. Εδώ νομίζω ότι λίγο πιο αργά ξεκίνησε. Ναι, παρ' όλα αυτά υπάρχει μια σταδιακή νομίζω αύξηση και με αρκετά ταχύς αριθμούς νομίζω. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πρόβλημα, ο εταιρικός διάλογος για το περιβάλλον, για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση δεν έχει περάσει. Αυτή η κουλτούρα δηλαδή της Ατζέντα 21 στη χώρα μας δεν έχει περάσει. Στην αυτοδιοίκηση κυρίως, αλλά και στο κράτος. Το κράτος ό,τι εφαρμόζει για τις ΜΚΟ, το εφαρμόζει λόγω ευρωπαϊκών δεσμεύσεων, πιστεύω. Νομίζω ότι σιγά σιγά αλλάζει αυτό. Δηλαδή πλέον τα προβλήματα είναι τέτοια που η συμμετοχή του πολίτη είναι αναγκαία και σε διεθνές επίπεδο, μέσα από τις διεθνείς συμβάσεις, από την υποχρέωση ενημέρωσης του πολίτη, από το δικαίωμα συμμετοχής του πολίτη, από την υποχρέωση της διοίκησης να κοινοποιεί για το περιβάλλον της δράσης πριν λάβει την τελική της απόφαση και να αναγκαστεί να ακούει τη γνώμη των πολιτών. Όλα αυτά νομίζω ότι σιγά σιγά γίνονται πλέον συνείδηση. Να δούμε τώρα τη διάσταση, αυτό που λέμε, το πώς αποτιμάτε το ελληνικό περιβάλλον. Να καταλάβουμε πρώτα τι έχουμε, για να δούμε μετά και πώς πρέπει να το δει ο πολίτης. Ποια είναι η εικόνα που έχει το ελληνικό περιβάλλον και πώς θεωρείται και από τους τρίτους. Έχουμε, ας πούμε, πολύ μεγάλη έκταση περιοχών Natura. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πλούσιοι σε περιβάλλον. Τι σημαίνει? Έχουμε τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα μαζί με την Ισπανία στην Ευρώπη. Δεν μιλώ για τα νέα κράτη-μέλη που μπήκαν, αλλά από τα παλαιότερα είμαστε πραγματικά σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν περάσαμε την βιομηχανική επανάσταση που πέρασε η Βόρεια Ευρώπη και γι' αυτό δεν έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον όπως το έχει καταστρέψει η Βόρεια Ευρώπη. Γι' αυτό είμαστε από πλευράς περιβάλλοντος πολύ καλά. Η διαχείριση που κάνουμε όμως είναι τέτοια, που με ταχύτητα ρυθμούς προχωρούμε σε μια υποβάθμιση που πλέον έχουν αρχίσει και βγαίνουν προβλήματα ανησυχητικά, όπως είναι η κατάσταση των νερών ή η καταστροφή της βιοποικιλότητας. Δηλαδή έχουμε ένα κεφάλαιο πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν το διαχειριζόμαστε σαφώς, δεν το διαχειριζόμαστε καλά και πλέον επειδή επί χρόνια δεν το διαχειριζόμαστε καλά, είμαστε στο σημείο που αρχίζουν τα προβλήματα ένα-ένα και εμφανίζονται πολύ πλέον προχωρημένα. Ποια είναι τα μεγάλα σημεία πίεσης? Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, δηλαδή να προστατεύσουμε τους χώρους Natura που έχουν χαρακτηριστεί ως Natura, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τα σκουπίδια, ο τρόπος που θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια, πιστεύω είναι επίσης πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο το που θα πετάξουμε τα σκουπίδια, είναι και πώς θα λειτουργήσουμε σαν καταναλωτές. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει και για βιώσιμη κατανάλωση, όχι μόνο βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή να παράγουμε λιγότερα σκουπίδια, να κάνουμε οικονομία στην ενέργεια και να βλέπουμε τα απόβλητα ως έναν πόρο, ως ένα φυσικό πόρο που θα πρέπει να τον ανακυκλώσουμε. Τα νερά επίσης είναι σημαντικότατο πρόβλημα. Έχουμε επί χρόνια ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης, κυρίως από γεωργική ρύπανση. Δεν έχουμε τόσο πολύ από βιομηχανική ρύπανση όσο από την γεωργική ρύπανση. Και από απόβλητα. Δεν έχουμε αυτό που λέμε καθόλου βιολογικούς καθαρισμούς. Δεν δουλεύει. Δεν τους λειτουργούμε τους βιολογικούς καθαρισμούς. Ναι, και κάπου ακριβείς. Δεν έκαναν, κάπου γιατί δεν θέλανε να δεσμευτούν. Νόμιζαν ότι πάντα θα ρίχνουν με τα λεγόμενα παντοροϊκά δίκτυα όπου τα πάντα ρέουν, δηλαδή βοθρολίματα και όμβρια. Και κάπως έτσι. Αλλά και από πλευράς ατμοσφαιρικής ρύπανσης είμαστε σε άσχημο επίπεδο στις μεγάλες πόλεις. Και είναι και μερικές πόλεις που έχουν ειδικά προβλήματα που δεν το περίμενες, ας πούμε ο Βόλος και τέτοια.
Δηλαδή και πόλεις περιφέρειας έχουν πρόβλημα Και πόλεις τροφοδοτικής. περιφέρειας και η Αττική και λόγω της γεωμορφολογικής κατάστασης, αλλά και η Θεσσαλονίκη με τα αιωρούμενα και τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια που είναι ακόμα πιο επικίνδυνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι και οι πολυτελείς συνοικίες πειράχτηκαν. Βεβαίως, δηλαδή, πειράχτηκαν. Τα βόρεια προάστια της Αθήνας πειράχτηκαν από το όζον. Η δεν το ρήπανση, περίμεναν λέμε, αυτό. Δεν γνωρίζει σύνορα, κύριε δεν Ζήση, το και είναι ακριβώς έτσι. Η ρήπανση μεταφέρεται, δεν υπάρχουν προνομιακές περιοχές ή μη. Βέβαια, αν υπάρχει περισσότερο πράσινο, είναι καλύτερα, αλλά η ρήπανση υπάρχει παντού. Δηλαδή, κάνοντας αυτόν τον απολογισμό, δεν αφήσαμε και τίποτα. Σε όλους τους τομείς είπαμε ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Ίσως ο θόρυβος δεν είναι τόσο σημαντικό πρόβλημα. Και πάλι όμως στις μεγάλες πόλεις είναι πολύ ενοχλητικό στοιχείο. Και αυτή έτσι, η επίδειξη νεολαίσθητη κυρίως. Έτσι, τα μηχανάκια εννοείται. Ή την εξάτμιση αυτή τη θορυβόδη από το τετρακίν. Και όλα αυτά επηρεάζουν βέβαια την ποιότητα ζωής μας, επηρεάζουν την υγεία μας, την απόδοσή μας. Να πάμε τώρα στο θέμα του πώς κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε να λειτουργήσει ο Έλληνας πολίτης στο νόμο. Ο Έλληνας πολίτης καταρχήν θα πρέπει να ενημερωθεί τον για τον λειτουργεί νόμο. Το νόμο. Όχι, δεν τον λειτουργεί όσο θα έπρεπε, πιστεύω. Καταρχήν θα πρέπει να ενημερωθεί για τον νόμο. Και αυτή τη δυνατότητα πρέπει και η πολιτεία να φροντίσει να τον ενημερώσει με φυλάδια. Γίνεται σε ένα ποσοστό. Υπάρχουν και τα ΚΕΠΕ που είναι πολύ σημαντικά και μπορούν να σε προμηθεύσουν και με οποιοδήποτε φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσης ζητήσεις. Τα ΦΕΚ και υπάρχει βέβαια και το διαδίκτυο, ιδιαίτερα για την νεότερη γενιά που έχει την πλήρη εξοικείωση, όπου μπορεί να βρει τα πάντα πλευράς νομοθεσίας. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο βήμα λοιπόν είναι ενημέρωση. Και το δεύτερο βήμα είναι να δείτε τι μπορεί να κάνει και σχετικά ανέξοδα για να βοηθήσει την εφαρμογή της νομοθεσίας. Και είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή δύο δικαιώματα που έχει ο πολίτης. Το ένα είναι καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το άλλο είναι αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακριβώς για να βοηθήσει το κράτος, και εγώ μόνο έτσι το βλέπω. Δεν το βλέπω ότι καταγγέλεις τη χώρα σου για να τη διασύρεις. Απλώς καλά, συμβάλλεις, όχι, πρέπει να φύγουμε από την έννοια συμβάλλεις ότι είσαι εθνορουφιάνος που λένε. Και ούτως ή άλλως για να φτάσει να καταδικαστεί θα περάσουν τόσο χρόνο που έχει όλη τη δυνατότητα να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Όχι, καλό κάνει ως αρχή το δίκαιο να εφαρμόζεται. Συνεπώς δεν πρέπει να το του θεωρούμε αυτό ότι είναι απαξίωση της χώρας. Όποιος δηλαδή προσφεύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δεν απαξιώνει τη χώρα του. Και εγώ έτσι τον πιστεύω. Δεν είναι αυτή η λογική. Αντιαφορετικά, να βοηθήσει. Λέμε ότι πρέπει να είναι άχρηστος ο νόμος. Ακριβώς. Και ο νόμος, ο σκοπός να εφαρμοστεί, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Βέβαια, αυτό το δικαίωμα αναφοράς που λέμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που μία από τις 21 επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου ασχολούνται μόνο με τις αναφορές που παίρνουν από τους πολίτες, κοιτούν κατά πόσο πραγματικά αφορά μια ευρωπαϊκή πολιτική. Το περιβάλλον είναι ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά η συγκεκριμένη πράξη που αναφέρεται εμπίπτει στην ευρωπαϊκή πολιτική, και από εκεί και πέρα έχει τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε να στείλει ευρωβουλευτές να κάνουν επιτόπου μια πραγματογνωμοσύνη, να δουν αν υπάρχει πρόβλημα, είτε να απευθυνθεί στις αρχές. Και μόνο πολλές φορές η δημοσιοποίηση προκαλεί μια ενεργοποίηση και λύνεται το πρόβλημα. Και αντίστοιχα με την καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, το δικαίωμα αναφοράς το έχουμε και από το Ελληνικό Σύνταγμα και μπορούμε να αναφερόμαστε και σε εθνικό και επίπεδο, και στην Ομαχία, στο Δήμο, που είναι, βέβαια. Έχει εφαρμοστικό πλαίσιο. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Και πάλι λοιπόν μαζί, φίλες και φίλοι τηλεθετές, για να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας γύρω από το θέμα της ελληνικής πραγματικότητας για το περιβάλλον, τον νόμο και τους πολίτες. Θα έλεγα και τις πολιτικές. Ποια είναι τα προβλήματα, αυτό που θα λέγαμε τα συστημικά προβλήματα της χώρας μας για την εφαρμογή του νόμου? Είπαμε προηγουμένως ότι είναι η πολυνομία και η αντινομία, θα έλεγα, γιατί όταν έχει νόμο, κόντρα στο νόμο. Ναι. Το πρώτο είναι αυτό, το δεδαλώδες νομικό πλαίσιο. Τα άλλα ζητήματα, όπως η γραφειοκρατία. Το άλλο είναι ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση ίδια, πιστεύω. Ότι και η γραφειοκρατία, οπότε πολλές φορές είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, διότι υπάρχουν συναρμόδια
συναρμόδιες υπηρεσίες για το περιβάλλον είναι πάνω από 9 υπουργεία συναρμόδια. Ναι, όταν πας παράδειγμα στο θαλάσσιο περιβάλλον, σου έρχεται και το Εμπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Εσωτερικών Ανάπτυξης, σου έρχεται και Οικονομίας με το Γενικό Χειρίο του Κράτους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Οπωσδήποτε λοιπόν η διοίκηση, ο εξυγχρονισμός της διοίκησης, και γι' αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε και όλες τις δυνατότητες που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα κονδύλια τα οποία έρχονται τώρα με το νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι από το 2008 για μια πενταετία, νομίζω είναι πραγματικά οι δυνατότητες που πρέπει να μην αφήσουμε ούτε ευρώ να χαθεί, για να αξιοποιήσουμε και τη διοίκηση να ενισχύσουμε και συγκεκριμένα έργα να λάβουμε για το περιβάλλον. Σαφώς λοιπόν το πρώτο είναι οι νόμοι, οι ίδιοι, το δεύτερο είναι η διοίκηση και το τρίτο είναι η κοινωνία των πολιτών, η οποία θα πρέπει μέσα από τους φορείς αλλά και κάθε πολίτης να ενημερωθεί και να ενεργοποιηθεί περισσότερο. Δεν πρέπει να αποκτήσουμε και μια διαδικτυακή κουλτούρα σαν πολίτες και σαν διοίκηση για το περιβάλλον. Να αξιοποιούμε την πληροφορία μέσα από το διαδίκτυο, εννοείται. Οπωσδήποτε. Αυτό είναι και για νομικά ζητήματα. Αυτό είναι φοβερό όπλο. Οποιαδήποτε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νόμο θέλουμε, αν μπούμε στο διαδίκτυο, γράψουμε τι θέλουμε και το ψάξουμε, το βρίσκουμε. Δηλαδή υπάρχουν, η πληροφορία πλέον είναι εκεί. Δεν έχουμε πρόβλημα πρόσβασης. Αυτό βέβαια δεν λύνει, αφαιρεί από την πολιτεία και από τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς την ευθύνη ενημέρωσης με συγκεκριμένες καμπάνιες. Γιατί αλλιώς είναι να έχει ο πολίτης την οργανωμένη πληροφόρηση που του δίνεται για ένα συγκεκριμένο θέμα, τι μπορείς να κάνεις για να μην σπαταλάς το νερό ή τι μπορείς να κάνεις για να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και να βοηθάς για να μην αυξηθεί τόσο η θερμοκρασία του πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένες καμπάνιες, αλλά οπωσδήποτε η χρήση του διαδικτύου είναι πάρα πολύ προοδευτική και απαραίτητη. Τι φταίει και ο Έλληνας πολίτης, κατά τη γνώμη σας, έχει αυτή την νοοτροπία ειδικά στον τομέα των σκουπιδιών? Μου είπατε ότι ας πούμε και στο Βέλγιο υπάρχει μια πίεση από ό,τι... Ναι, αυτό που λέγαμε πριν, κύριε Ζήση, ότι έχουμε συνηθίσει καμιά φορά να εξτανικεύουμε τον Βόρειο Ευρωπαίο και όλα τα αποδίδουμε στον πολιτισμό του. Έχετε, εσείς ενώ πραγματικά ζήσει... έζησα την ανακύκλωση στο Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες. Και είδα λοιπόν ότι δεν είναι ότι όταν αποφασίστηκε... Βέβαια, άλλο η Ολλανδία, άλλο το Βέλγιο, παράδειγμα, που είναι δίπλα-δίπλα. Εντάξει, σε ορισμένα πράγματα. Άλλο, σε ορισμένα η Βόρεια Ευρώπη νομίζω έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ναι. Πάντως, όταν αποφασίστηκε ότι για να μειωθούν τα σκουπίδια θα πρέπει να αγοράζουν την σακούλα σκουπιδιών πολύ ακριβά από το σούπερ μάρκετ και κάθε κοινότητα να έχει τη δικιά της σακούλα και μόνο αυτή, και με αυτόν τον τρόπο βοήθησαν την ανακύκλωση, ότι η σακούλα που θα έβαζε στα πλαστικά και τα μεταλλικά ήταν πάρα πολύ φτηνή. Τα χαρτιά θα τα έβαζε σε χαρτόκουτα και τα γυαλιά χωριστά και τα άλλα σκουπίδια σε μια πανάκριβη σακούλα. Ο Βέλγος αμέσως δεν συμμορφώθηκε. Προσπάθησε να πετάξει όλα τα σκουπίδια πάλι στην παλιά του σακούλα που ήταν πολύ φθηνή. Ναι. Αλλά ο Δήμος στη στιγμή εκείνη επέβαλε αυστηρότατα πρόστιμα. Αν έξω από το σπίτι σου σε έβλεπαν με σακούλα που δεν ήταν η ειδική και η πανάκριβη, πλήρωνε ένα πιο μεγάλο πρόστιμο στο Δήμο. Επομένως αναγκάστηκε από το πρόστιμο να μειώσει τα σκουπίδια του και να κάνει την ανακύκλωση που οικονομικά τον συνέφερε. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο θέμα κουλτούρας, όπως συχνά λέμε ότι είναι πιο πολιτισμένη εντός εισαγωγικών, είναι και θέμα επιβολής, μηχανισμού επιβολής. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ακούμε, ας πούμε, ότι το κτίριο στην Ελλάδα είναι το πιο ενεργειοβόρο στην Ευρώπη. Ναι, και δεν έχουμε σωματώσει και την οδηγία σχετική. Εμείς έχουμε τρομερή αυθονία κλιματικής ευεργεσίας σε εμάς. Δεν είμαστε ούτε Ελβετία, ούτε Βόρεια Ευρώπη, ούτε σκανδιναβικές χώρες, που εκεί έχουν τον πάγο πολύ περισσότερο διάστημα, ναι, χαμηλές θερμοκρασίες. Ναι. Και βλέπουμε εκεί να πετυχαίνουν αποδόσεις ενεργειακού κτηρίου και αξιοποίηση του ελάχιστου θετικού, ας πούμε, της ελάχιστης θετικής όψης κλιματικής
έτσι ώστε να καλύπτουν επάρκεια. Και εμείς εδώ, μήπως επειδή έχουμε πολύ μεγάλη αυθονία? Όχι, γιατί από μία πλευρά, αν το δείτε, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν έχουμε τόσο κρύο. Από την άλλη, όμως, έχουμε πολύ ζέστη. Και όταν έχουμε πολύ ζέστη, έχουμε και τα κλιματιστικά. Άρα θα έπρεπε να. Και γι' αυτό το λόγο δηλαδή να είχαμε. Τι φταίει τότε στο μυαλό μας? Νομίζω δεν έχει περάσει μέσα στην κουλτούρα μας και δεν έχουμε δει ότι τελικά μακροχρόνια μας συμφέρει. Εάν έχουμε διπλά τζάμια, αν έχουμε προσανατολισμό των σπιτιών, των κτηρίων, αν έχουμε κάνουμε μόνωση, ότι αυτό, ενώ τη στιγμή που το κάνουμε κοστίζει περισσότερο, μακροχρόνια μας συμφέρει. Νομίζω η λογική του ότι θα πρέπει να τα βλέπουμε όλα σε μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο πλέον, είναι νομίζω το μήνυμα της εποχής δηλαδή, μας. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε με διάρκειες για το με περιβάλλον, διάρκεια, με πρέπει πολύ μεγαλύτερη να έχεις αισθητήριο διάρκειας. Ακριβώς. Δεν μπορεί να σχεδιάζεις κοντόφθαλμα. Και οικονομικά εξάλλου, κρίνονται σε συμφέρει. Οι δύο λέξεις, βιωσιμότητα και αειφορία, είναι λέξεις που σημαίνουν διάρκεια. Ακριβώς. Είναι αυτό που είδα πρόσφατα μία διαφήμιση, ένα παιδάκι στην τηλεόραση που έλεγε «Τι κάνετε για μας?» Και πραγματικά εκεί, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, με προοπτική τα παιδιά μας και μετά. Και εκεί συμφέρει και οικονομικά συμφέρει το να χτίσεις ένα σπίτι με τρόπο που να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας. Υπάρχει ειδική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δυστυχώς ακόμα δεν την έχουμε ενσωματώσει, ενώ θα έπρεπε, για την εξοικονόμηση ενέργειας ειδικά από τα κτίρια. Ειδικά εμείς. Γιατί ποιος είναι ο παράγοντας που αντιδικεί και δεν την εφαρμόζουμε? Δεν νομίζω, κύριε Ζήση, ότι όχι, να σου πω κάτι, έχω ακούσει πολλά. Παράδειγμα, για το καθεστώς των μηχανικών, το καθεστώς των εργολάβων στην Ελλάδα, πολλοί το λένε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει μόνο μπετό και άσφαλτο. Δεν σχεδιάζει τα άλλα, δεν σχεδιάζει περιβάλλον. Θα έπρεπε να έχει χωριστό Υπουργείο Περιβάλλοντος και το οποίο να επιβάλλει πράγματα. Πάντως δεν πιστεύω ότι είναι θέμα αντιδικίας. Είναι θέμα ότι δεν έχει γίνει συνείδηση πόσο σημαντικό είναι. Διότι εάν είχε γίνει συνείδηση, θα βλέπαμε νέα ομάδα εργολάβων, οι οποίοι θα είχαν αυτό να αντιπροτείνουν και οι οποίοι μπορεί στην αγορά να ήταν και πιο περιζήτητοι από τους άλλους. Να ρωτήσω, τι γίνεται με εκείνες εργολαβίες μέσα στην παρθένα φύση που φυτρώνουν τις... Αυτό είναι καταπάτηση νομοθεσίας, καταρχήν. Όταν λέμε για παρθένα φύση, όταν λέμε για καμένα που και βλέπουμε μέσα σπίτια, σαφώς είναι καταπάτηση νομοθεσίας και ερχόμαστε σε αυτό που είπατε που πριν. Δεν εκτελείται. Κατά πόσο πραγματικά δεν εφαρμόζεται. Ναι, γιατί αν αποδοθούν ευθύνες. Προβλέπονται μέτρα. Σαφώς. Και έχει γεμίσει η Ελλάδα έτσι. Σαφώς. Αυτό... Και καταπάτησε διαλού και μάλιστα έχουμε πρόεδρο ο Ολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος έχει διωχθεί και δεν εκτελείται η απόφαση. Δεν εκτελείται, τροποποιήθηκε μετά, είναι ειδικές διεργασίες. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό? Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, όταν ο ίδιος ο πολίτης δεν το ανέχεται αυτό, τότε πλέον θα υπάρξει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, αν μπορώ να το πω έτσι, και σε επίπεδο πολιτικών. Γιατί συχνά στην Ελλάδα. Δεν λέμε να πάμε να γκρεμίσουμε την παράγκα. Κάτι λίγες παράγκες έχουν. Βίλες δεν έχουν γκρεμίσει. Το θέμα της εφαρμογής πιστεύω πραγματικά είναι το πολύ ευαίσθητο σημείο στην Ελλάδα και ότι δεν αποδίδονται ευθύνες, κύριε Ζήση. Αυτό. Όπως λέτε, δεν γκρεμίζονται, όταν φυτρώνουν σπίτια σε δεν καμένα. Δεν δημιουργεί τελικά αυτό μεγάλο πρόβλημα αναξιοπιστίας του νόμου. Δηλαδή πλέον αρχίζει και μοιάζει ο νόμος σαν να είναι πληθωριστικός, που δεν έχει αξία, δεν έχει αντίκρισμα. Δημιουργεί, είναι ένας φαύλος κύκλος. Διότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείς ένα προηγούμενο και δημιουργείται μια αντίληψη ότι κι αν υπάρχει ο νόμος δεν πειράζει, μπορώ να μην τον εφαρμόσω ή αντίθετα μπορώ να παρανομήσω και στο μέλλον θα νομιμοποιηθώ. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αρχίζει πλέον όταν αρχίζει από τα πάνω και βλέπουμε μόνο να αποκαλύπτονται οι παρανομίες των ισχυρών όταν αντιδικούν με άλλους ισχυρούς για λόγους άλλων συμφερόντων. Όταν συμπτύσσεται κοινό μέτωπο των ισχυρών, των ελίτ, των ολιγάρχων αυτών ελίτ, τότε όλα σκιάζονται. Δεν τολμάει κανεί να πειράξει. Και ο υπάλληλο δεν αισθάνεται την υιοπιθεωρητή περιβάλλοντο οποιοδήποτε την άνεση. Ή μάλλον θα μπει στη λογική που έχουν μπει κάποιες, έχουν μπει δηλαδή οι υπηρεσίες σε μια συναλλαγή. Δεν σχολιάζω. Όχι, δεν σχολιάζω. Νομίζω ότι και η δήλωση αυτή που κάνετε έχει την ίδια απάντηση. Δηλαδή,
νομοθεσία υπάρχει, η νομοθεσία αν δεν εφαρμόζεται και αν πραγματικά, που το βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται, είναι πολύ άσχημο, διότι καταλύεται η εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να υπάρχει στον πολίτη. Και αυτό είναι ο φαύλος κύκλος, δηλαδή ότι γιατί να την εφαρμόσω εγώ όταν βλέπω ότι δεν εφαρμόζεται είτε στον πιο ισχυρό, είτε στον πλαϊνό. Εάν δεν κοπεί αυτός ο φαύλος κύκλος, δεν μπορούμε να περάσουμε σε μία, νομίζω, ποιότητα ζωής ευρύτερα. Μάλιστα. Διότι πιστεύω πραγματικά ότι είναι για το καλό όλων αυτή η εφαρμογή της νομοθεσίας. Μιλάμε για το περιβάλλον. Ναι, δηλαδή, μα είναι κοινό αγαθό, δεν το έχουμε καταλάβει. Είναι ακριβώς αυτό. Δημόσιο, κοινό και ελεύθερο. Και ακόμα και το να καταστρέψεις ένα δάσος και να βάλεις το σπίτι σου εκεί, πραγματικά είναι πολύ κοντόφθαλμο. Τα εγγόνια σου, όταν δεν θα υπάρχει το δάσος, θα έχουν τεράστιο πρόβλημα αναπνευστικό, άρα ούτε και για το προσωπικό σου συμφέρον. Ναι, δεν είναι. Απλώς είναι όπως κάτι... δεν τα έχουμε δει πλέον σε αυτό το εύρος και σε αυτή τη διάρκεια. Είναι όπως κάποιοι που ρωτάνε την κυρία Κλίντον, τη Χίλαρη Κλίντον που είναι υποψήφια τώρα, και της λένε, μα τι μας λες εσύ, αφού σε υποστηρίζει τάδε εταιρεία που είναι ο παδός της βιοτεχνολογίας, εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για την κόρη σου, την Τζέλση. Ενδιαφέρεσαι για τη στρατηγική και την ισχύ. Λοιπόν, κάπως έτσι το προσάπτουν από την καμπάνια. Και μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό, να ξανασυστήσουμε το βιβλίο «Η σπόρη της απάτης» από τις εκδόσεις Λιβάνη. Και η βιοτεχνολογία, όπως λέτε, είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας, πολύ αμφιλεγόμενος τομέας. Αμφιλεγόμενος, και... με ελάχιστες ακόμη εφαρμογές καλές. Με ελάχιστες εφαρμογές. Η Ευρώπη, να πούμε ότι στην αρχή είχε μια στάση πολύ επιφυλακτική. Και δεν, και η Ελλάδα ήταν μία να από πω. Τις χώρες μαζί να με άλλες 5 χώρες που δέχτηκαν αυτό το, υιοθέτησαν ένα μνημόνιο που δεν δέχτηκαν να γίνουν εισαγωγές γενετικά τροποποιημένων πριν ολοκληρωθεί ένα νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο ολοκληρώθηκε σε κάποιο βαθμό το 2005. Και η Αμερική ήταν αυτή η οποία προσέφηγε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ναι, και ανάγκασε την Ευρώπη με τον να υποδό του ΠΟΕ, αφού όμως εισαγάγει, ναι, λέγοντας αφού ότι έχει χάνουν... τόσες παραβιάσεις σε σχέση με διατάξεις του ΠΟΕ η Αμερική, πρέπει να το σημειώσουμε, με πάση περιπτώσει. Πάντως είναι ένας τομέας που και σε αυτόν το ευρωπαϊκό δίκαιο πρωτοτυπεί. Ακριβώς. Διότι έχουμε είναι τη λεγόμενη. Ευτυχώς που υπήρξαν αυτές οι αντιστάσεις. Πέρα από τις συγκεκριμένες οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την σήμανση των γενετικά τροποποιημένων, ώστε να έχει το δικαίωμα καταναλωτής να δει αν είναι ή δεν είναι ένα προϊόν ή αν περιέχει γενετικά τροποποιημένα, έχουμε και την γενικότερη αρχή της προφύλαξης, όπως λένε, ναι, 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 στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την οποία πρέπει να λάβουμε μέτρα πριν ακόμα να έχουμε την επιστημονική βεβαιότητα πρέπει ότι να θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον για την υγεία, το περιβάλλον, τα ζώα. Σε θέματα που αφορούν υγεία και περιβάλλον πρέπει να αποκλείσουμε το ρίσκο και τη διακινδύνευση. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε και με ένα ψυχολογικό τρόπο. Πώς βλέπετε, αισιοδοξείτε ή όχι? Γιατί έχουμε την κλιματική αλλαγή που έρχεται αρκετά βαριά, με deadline το 2015, μία αντιστροφή πλέον εξελίξεων, μακράς διάρκειας, όχι στην κατεύθυνση αειφορίας βιωσιμότητας, αλλιώς, αποδόμηση του συστήματος. Αν ήταν εδώ και ο Σαντωνίου, θα τα λέγαμε για την πεταλούδα που πετάει και φέρνει την καταιγίδα, και θα ήταν κομμάτι χειρότερα, γιατί εδώ δεν θα είναι μόνο η πεταλούδα, αν πετάνε τόσα αέρια θερμοκηπίου. Πες μου, αισιοδοξείτε για το περιβάλλον? Κοιτάξτε, κύριε Ζήση, δεν θα έλεγα αισιοδοξώ ή δεν αισιοδοξώ. Πιστεύω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, αφενός με την συνειδητοποίηση του εύρους των προβλημάτων και αφετέρου με τη χρήση της επιστήμης, να προβούμε σε κινήσεις που θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Όπως λέτε, είναι πολύ δυσμενείς οι προβλέψεις. Φτάσαμε να λέμε τώρα ότι ίσως ως το 2100 να έχουμε 7 βαθμούς αύξηση, και αυτό, αυτό στην Κρήτη. Τοπικές διακυμάνσεις και τέτοια που φτάνουν και τους 20. Λοιπόν, είναι πολύ αρνητικές οι προβλέψεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι η στιγμή που πρέπει να ενεργήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν δυνατότητες για τη χρήση των αυτοκινήτων με διαφορετικό τρόπο, από πετρέλαιο, για
τεχνολογίες. Εδώ λέμε ότι μέσα στο Παρίσι γίνεται εγκατάσταση για καύση των σκουπιδιών που δεν θα έχει ατμοσφαιρική ρύπανση. Όλα αυτά, αυτές οι νέες δυνατότητες που υπάρχουν και που μέχρι στιγμής για διάφορους λόγους, είτε συμφέροντα είτε νοοτροπία είναι, δεν τα εφαρμόζουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Και δεν θα ήθελα να πω αν είμαι απεσιόδοξη ή αισιόδοξη. Ότι... είναι στιγμή να λειτουργήσουμε πλέον και να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε περιθώριο. Τα συμφέροντα της ναυσιπλοείας, παράδειγμα σε εμάς, έχουν μπλοκάρει το ελληνικό λόμπι των πλειοκτητών. Έχει μπλοκάρει πολλές εξελίξεις. Δεν μιλάω για τα μεταφορικά ανθρώπων. Λέτε για τα σκάφη. Τα οχήματα αγωγά. Αλλά μιλάω για τα μεταφορικά τα μεγάλα και τα τάνκερ. Εμείς έχουμε στηρίξει πολιτικές ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Μέσω αυτών. Να το πούμε έτσι. Για να επιδείπατε για συμφέροντα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ζήση. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας. Και να ανανεώσουμε πάλι κάποια στιγμή το ραντεβού για να ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς λοιπόν θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο αναλόγιο, την επόμενη Κυριακή. Καλή εβδομάδα.